Καλησπέρα και από μένα, σύντροφοι και συντρόφισσες. Θέλω να θέσω δύο ερωτήματα που έχουν να κάνουν με αν αυτά τα αντιπαραδείγματα και άλλα που θα μπορούσαν να αντιπροσωπευτούν σε ένα τέτοιο πάνελ συγκροτούν ένα σύνολο για μας που είναι παραπάνω από το άρθρισμα το επιμέρους μέρων. Ότι είναι κάτι πιο σημαντικό από αυτό. Ή, δεύτερο ερώτημα, αν έχουν και κάτι να κάνουμε με την υπόθεση του σοσιαλισμού, με την υπόθεση του κοινωνικού μετασχηματισμού. Θέλω να πω, πριν όμως σας πω τη γνώμη μου γι' αυτό, να σας πω ότι κατά τη δική μου άποψη αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά, ακόμα και αν απαντήσουμε αρνητικά σε αυτές τις δύο ερωτήσεις. Δηλαδή, ακόμα και αν πούμε όχι ότι δεν είναι κάτι πιο συνολικό ή όχι, δεν έχουν σχέση με το μετασχηματισμό, εγώ πιστεύω ότι ο Νίκος και η Ανέτα και η Κατερίνα και η Πόπη θα συνεχίζαν να κάνουν αυτό που κάνουν και καλώς θα κάναν αυτό, γιατί είναι ένα στοιχείο των αριστερών ότι δεν είμαστε μόνο εργαλειακοί. Δηλαδή, κάνουμε και πράγματα που επειδή θεωρούμε ότι είναι σωστά να γίνουν, ασχέτως αν δεν εξυπηρετούν το πολιτικό μας στόχο και την στενή μας στρατηγική. Αλλά αυτό το αφήνω για μια άλλη φορά. Σε αυτό που θέλω να μιλήσω τώρα, νομίζω ότι αυτά τα αντιπαραδείγματα έχουν μια συνολικότερη αξία και έχουν να κάνουν με το μετασχηματισμό. Με τον κοινωνικό μετασχηματισμό που χρειάζεται να είναι το κυρίαρχο πράγμα που μια αριστερά σαν τη δικιά μας συζητά. Αρχίζω με μια ανάλυση του Λούκατς, ένας από τους μεγάλους αντιπροσώπους του δυτικού μαρξισμού, που έλεγε ότι η μετάβαση από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό θα είναι πολύ πιο δύσκολη υπόθεση από τη μετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό. Γιατί το έλεγε αυτό ο Λούκατς? Το έλεγε πρωτίστως γιατί θεωρούσε ότι ήταν σχετικά εύκολη ο πρώτος μετασχηματισμός από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό, γιατί όταν οι καπιταλιστές και οι έμποροι προωθούσαν τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντά τους, φτιάνοντας αγορές, φτιάνοντας επιχειρήσεις, διαλύανε τις αγορές και τις σχέσεις τις κοινωνικές της φεουδαρχίας χωρίς συνολικό πολιτικό μοντέλο. Απλώς κάνοντας αυτό που κάνει ένας καπιταλιστής, απλώς κάνοντας αυτό που κάνει ένας έμπορος, δημιουργούσανε εσωτερικά προβλήματα στη φεουδαρχία που τελικά δεν μπορούσε ποτέ να τα αντέξει. Και λέει ο Λούκατς ότι αυτό δεν ισχύει από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό. Και μάλιστα είναι και του δυτικού μαρξισμού και του λενινισμού την παράδοση που λέει ότι αν κάνουν οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες μόνο το βραχυπρόθεσμο συμφέρον, σε πολλές περιπτώσεις αυτό μπορεί να δουλέψει ή να δυναμώσει τον καπιταλισμό. Να δυναμώσει τη συγκεκριμένη επιχείρηση, να δέσει τους εργαζόμενους πιο πολύ στη δική τους επιχείρηση. Και άρα είναι πιο δύσκολος ο δρόμος από τον καπιταλισμό στον σοσιαλισμό. Άρα ο πρώτος λόγος που λέει ο Λούκατς έχουμε δυσκολίες να αντιμετωπίσουμε είναι ότι τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα του δικού μας κοινωνικού μπλοκ δεν ταυτίζονται πάντα με τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Και αυτό μια κυβέρνηση της αριστεράς θα το έχει πάντα μπροστά του. Θα έχει μπροστά του δηλαδή τι συμβασμούς κάνεις, πού κάνεις αλλαγές γρήγορα, πού πηγαίνεις σιγά. Στις θέσεις, στο πρόσφατο συνέδριό μας υπήρχε αυτή η σύλληψη ότι από μια μεριά από την αρχή πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις που συνδέονται με το μεσοπρόθεσμο, με το όραμά μας, αλλά συγχρόνως πρέπει πάντα να παίρνουμε υπόψη και τους συσχετισμούς.
Άρα χρειαζόμαστε ιεραρχήσεις, χρειαζόμαστε προτεραιότητες, χρειαζόμαστε στρατηγική, χρειαζόμαστε αυτό που λέει ο Δραγασάκης στις 10 μέρες, 10 μήνες, 10 χρόνια, ακριβώς γιατί δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μαζί. Υπάρχει ένας τρόπος στην αριστερά που θα το έχετε προσέξει εντός του κόμματος και εκτός του κόμματος, αυτά να σβήνουν. Σαν να μην υπάρχουν δύσκολα διλήμματα, αντιφάσεις, προτεραιότητες, ιεραρχήσεις. Θα μπορούσα να μιλήσω πολύ για αυτό το θέμα, δεν θα το κάνω γιατί δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει τόσο πολύ σήμερα. Ποιος είναι ο δεύτερος λόγος κατά το Λούκατς που έχουμε δύσκολη δουλειά μπροστά μας? Είναι το θέμα της ιδεολογίας. Ότι οι καπιταλιστές ή όταν ήταν καπιταλιστές και έμποροι δεν χρειαζόταν για να καταστρέψουν το καθεστώς που υπήρχε τώρα μια συνειδητή ιδεολογία ανατροπής της φεουδαρχίας. Και ο Λούκατς λέει ότι η αριστερά το χρειάζεται αυτό. Χοντρικά, και μέσα στο χρόνο που έχω θα κάνω φοβερές απλοποιήσεις τώρα, στην αριστερά μέχρι πρόσφατα υπήρχαν δύο απόψεις για πώς δουλεύει η ιδεολογία και πώς μπορεί η ιδεολογία να βοηθήσει στην υπόθεση του μετασχηματισμού, στην υπόθεση της νέας κοινωνίας και οικονομίας που θέλουμε. Υπήρχε η άποψη της δεύτερης διεθνής που ουσιαστικά έλεγε ότι δεν είναι και πολύ μεγάλο πρόβλημα το πρόβλημα της ιδεολογίας. Ο Λούκατς ουσιαστικά έρχεται και γράφει ενάντια στην σύλληψη της δεύτερης διεθνούς. Τι έλεγε ο Πλεκάνοφ και ο Κάουτσκι, είτε ήσουν στη Δύση είτε ήσουν στην Ανατολή, ότι με την ορίμανση των παραγωγικών δυνάμεων θα γινόταν ακόμα πιο δυνατά τα συνδικάτα, ακόμα πιο ισχυροί οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες και κάποια στιγμή θα ερχόταν ο σοσιαλισμός χωρίς πολύ μεγάλη ιδεολογία, γιατί θα ήταν υλική η βάση. Υλική θα ήταν η βάση που θα δημιουργούσε τις συνθήκες, θα εξαντλούσε ο καπιταλισμός όλα αυτά τα όρια του καπιταλισμού για να προωθήσει τις παραγωγικές δυνάμεις, θα τελείωναν αυτό και θα ερχόμασταν για το σοσιαλισμό. Έρχεται η τρίτη διεθνή και λέει κάτι διαφορετικό. Είτε μιλάμε για Λένιν, είτε μιλάμε για Λούκατς που σας είπα εγώ, είτε μιλάμε για Γκράμψη και θεωρεί ότι η ιδεολογία χρειάζεται να αλλάξει κατά κάποιο τρόπο και από έξω. Από έξω, από το μοντέρνο πρίγκιπα κατά τον Γκράμψη. Από το Λένιν, από το κόμμα. Το ίδιο πράγμα λένε. Ότι το κόμμα φέρνει την ιδεολογία από έξω, που δημιουργεί να καταλάβουν οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες αυτή την αντίφαση μεταξύ τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα συμφέροντά τους και άρα με αυτή την ιδεολογία φτάνουμε στην επανάσταση και αλλάζουμε τα πράγματα. Κατά τη δική μου άποψη τώρα υπάρχει και μια τρίτη προσέγγιση. Θέλω να σας πω ότι θεωρώ αυτές τις τρεις προσεγγίσεις που συζητάω τώρα εντελώς συμπληρωματικές. Δεν τις βάζω καθόλου αντιπαραθετικές. Ποια είναι η τρίτη σύλληψη? Η τρίτη σύλληψη πιάνει λίγο από τον Althusser. Αυτό το λέω γιατί ο συγγραφέας μου, θα ξέρετε, είναι ο Χρήστος Λάσκος και είναι Althusserianός. Εγώ είμαι αντι-Althusserianός και του έχω επισκεφθεί σε κάθε ομιλία. Θα αναφέρω μια φορά τον Althusser. Τον ανέφερα, μπορούμε να τελειώσουμε με αυτό και τώρα μπορώ να συνεχίσω. Ποια είναι η τρίτη σύλληψη? Η τρίτη σύλληψη είναι ότι αλλάζεις την ιδεολογία και τη συνείδηση μέσω από πρακτικές. Μέσα, και άρα μπορεί να καταλάβετε γιατί το έφερα σε αυτή τη συζήτηση, μέσα από εναλλακτικές πρακτικές, ο κόσμος, μαθαίνοντας αυτό που είπε ο Μάρξ στις θέσεις του Φέιερμπαχ, ότι τελικά τα βασικά κοινωνικά προβλήματα είναι πρακτικά, πώς μπορεί να δουλέψει μια δημόσια τηλεόραση, πώς μπορεί να βοηθήσουμε κοινωνικά τους ανθρώπους σε μια κρίση με την υγεία, πώς μπορούμε, η πέμπτη θέση μου φαίνεται είναι του Φέιερμπαχ, να έχουμε ένα εναλλακτικό παράδειγμα στην οικολογία που φτιάνουμε διαφορετικούς τρόπους σχέσης του ανθρώπου με τη φύση, πρακτικά προβλήματα για τον Μάρξ. Και λέει τώρα η τρίτη προσέγγιση ότι μέσα με διαφορετικές δομές, πρακτικές, δημοκρατικές, συμμετοχικές, μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι που αλλάζει την ιδεολογία μέσα από πράγματα που γίνεται.
Προσέξτε να πάρω μόνο την κοινωνική αλληλεγγύη που έχουμε δώσει τόσο πολλές δυνάμεις το τελευταίο καιρό. Τι κάνει η κοινωνική αλληλεγγύη μέσα από αυτή τη σύλληψη? Το πρώτο που κάνει είναι ότι πολεμάει τον πυρήνα της κυρίαρχης ιδεολογίας που έχει να κάνει με την απαξίωση της πολιτικής. Ότι η αυτοπραγμάτωση των ανθρώπων γίνεται μέσα από την αγορά, ότι μέσα από την κατανάλωση, ότι η πολιτική δεν αλλάζει τίποτα, ότι όλη η πολιτική τώρα με ομικρον γιώτα είναι το ίδιο, ότι δεν χρειάζεται να ασχολείσαι με τα κοινά γιατί τίποτα δεν αλλάζει. Έρχεται η κοινωνική αλληλεγγύη και δεν είναι λόγος του Τσακαλώτου ή κάποιου άλλου πανεπιστημιακού, κάποιου διανοούμενου ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτό. Το δείχνει έμπρακτα ότι η πολιτική δημιουργεί καταστάσεις. Βοηθάει εμπράκτως. Αλλάζει το τρόπο που σκεφτόμαστε και για τα προβλήματα και για τις λύσεις. Να το πρώτο που κάνει. Το δεύτερο είναι ότι αναδεικνύει τις αξίες της αριστεράς. Και τις αναδεικνύει όχι με δημόσιο λόγο, όχι με διάλεξη, αλλά μέσα από την προσπάθεια να αλλάξεις την κοινωνική πραγματικότητα, αλλάζεις και τον εαυτό σου. Αυτό είναι η τρίτη σύλληψη. Ότι με την προσπάθεια της παρέμβασης σε έναν τομέα να αλλάξεις το εξωτερικό περιβάλλον, επειδή το κάνεις με διαφορετικό τρόπο από όπως θα ήθελα να το κάνεις ο κυρίαρχος λόγος, δεν είναι μόνο ότι αλλάζεις το εξωτερικό περιβάλλον, αλλάζει και τον εαυτό σου. Γιατί βλέπεις ότι με αυτό που κάνεις, ότι πραγματικά έχει κάτι καλό και λειτουργικό και αποτελεσματικό η συνεργασία, η αλληλεγγύη ή όποια άλλη αριστερή αξία θέλετε. Αλλά κάνει και ένα τελευταίο πράγμα. Ο τρόπος, αυτές οι πρακτικές. Αυτό που κάνει είναι ότι δείχνει, αναδεικνύει μια άμεση σχέση μεταξύ τη δράση και το αποτέλεσμα. Και αυτό μπορεί να γυναικευτεί. Αυτό το είπε η Πόπη προς το τέλος, που είπε ότι θέλουμε να αναιρεθούμε, να αυτοαναιρεθούμε, πώς το είπε. Δεν έχει σκοπό, λέει η Πόπη, το κοινωνικό ιατρείο να αντικαταστήσει το εσύ, λέει όμως ότι θέλουμε να επηρεάσουμε και πώς δουλεύει το εσύ. Άρα θέλουμε να χτυπήσουμε τον κορμό πάλι της κυρίαρχης ιδεολογίας. Ότι ο δημόσιος τομέας είναι πάντα αναποτελεσματικός, ότι πάντα δουλεύει υπέρ των εργαζομένων και όχι υπέρ των καταναλωτών, λένε αυτοί, των υπηρεσιών αυτών. Ότι θέλουμε δηλαδή με αυτά τα πράγματα που κάνουμε, και θα έλεγα ότι και στα τέσσερα αντιπαραδείγματα ισχύει αυτό, πώς θα μπορούσε να δουλέψει μια εφημερίδα, πώς θα μπορούσε να δουλέψει ένας δημόσιος χώρος, πώς θα μπορούσε να δουλέψει μια δημόσια τηλεόραση. Αυτό που κάνεις είναι να χτυπήσεις τον πυρήνα, γιατί ο πυρήνας της ιδεολογίας του αντιπάλου δεν είναι το ευρώ, για να γυρίσω και σε κάποιες άλλες συζητήσεις, ή η δραχμή. Ο πυρήνας είναι ότι ο δημόσιος τομέας δεν είναι η απάντηση σε οτιδήποτε είναι ερώτηση. Και όταν βλέπω εγώ τα γκάλωπ, αυτό που με ανησυχεί είναι πόσο τα 100 είναι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, ή πόσοι, τα 100 τώρα πρόσφατα, δεν ξέρω αν είναι έγκυρη αυτή η δημοσκόπηση, είπαν ότι ήταν υπέρ των απολύσεων ακόμα. Αυτό πρέπει να χτυπήσεις. Αυτό πρέπει να χτυπήσεις με τα αντιπαραδείγματα, μέσα από διαφορετικές πρακτικές, ακόμα και όταν κάνεις καμπάνια. Γιατί όταν κάνεις καμπάνια, έχουμε προσπαθήσει όλοι μαζί τα τελευταία 4-5 χρόνια να περάσουμε, δεν είναι η παλιά ιδέα της καμπάνιας, κάνουμε μια αφίσα, μια διαδήλωση, κάποια συνθήματα, αλλά βοηθάμε τα ίδια τα αντικείμενα, τα υποκείμενα που τραβάνε αυτά που τραβάνε, να γίνουν φορείς μιας διαφορετικής πρακτικής. Αυτό είναι το αντιπαράδειγμα στην κοινωνική, στην κινηματικότητα, που έχει τεράστια σημασία για τον μετασχηματισμό. Σας τα λέω όλα αυτά και ήθελα πολύ να είμαι σε αυτή τη συζήτηση και όχι σε κάποια άλλη συζήτηση, γιατί νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα έχουν περιθωριοποιηθεί ως σύνολο, ως συζήτηση για το μετασχηματισμό. Αυτό είναι το άγχος μου.
Και τώρα είναι που έχω γράψει γι' αυτό μαζί με τον Χρήστο, γιατί δεν πιστεύουμε υπάρχουν κεντρώες λύσεις, γιατί πιστεύουμε δηλαδή ότι ο καπιταλισμός δεν μπορεί να συγκυβερνήσει με τη σοσιοδημοκρατία. Αυτό φαίνεται παντού, ότι έχει γίνει το σύστημα μη πλαστικό, δεν ανταποκρίνεται σε ελάχιστα αιτήματα από κάτω, για δημόσια υγεία, για κάποια προστασία των μισθών, για κάποιες ανθρώπινες σχέσεις. Και άρα η κουβέντα της αριστεράς πρέπει πάντα να έχει αυτό το στοιχείο του μετασχηματισμού. Και άρα όταν τώρα το Σεπτέμβρη θα κάνουμε μάχη για το νερό, πρέπει να το κάνουμε το τρόπο που μας είπε η Χίλιρι Γουέινράιτ, που ήταν εδώ πριν από 2-3 μήνες, που μας είπε, αν θέλετε επιτυχημένη καμπάνια εναντίον της ιδιωτικοποίησης του νερού, συγχρόνως που θα αντιπαλεύετε ενάντια να γίνει ιδιωτικό, θα παλεύετε για να αναδείξετε το διαφορετικό πώς καταλαβαίνετε εσείς το δημόσιο τομέα. Αν θέλετε να είσαστε επιτυχημένοι και βραχυπρόθεσμα, να μην ιδιωτικοποιηθεί, άρα να μεγιστοποιήσεις τον κόσμο που θέλει να το κρατήσει δημόσιο, άρα λέω και εγώ, πέραν από αυτό που είπε η Χίλερη, να έχει αυτό το στίγμα του μετασχηματισμού που πείθεις και στο ιδεολογικό πώς καταλαβαίνεις εσένα, εσύ το σοσιαλισμό. Τελειώνω με το προσωπικό μου άγχος ότι έχω κάνει 150 νομίζω συζητήσεις για το ευρώ και τη δραχμή, που θεωρώ ότι πρέπει να τους κάνουμε, να συνεχίσουμε να το κάνουμε, αλλά να συμφωνήσουμε όμως, και αυτό δεν είναι και το κυρίαρχο. Τα κυρίαρχο είναι αυτό. Ούτε η δραχμή, ούτε το ευρώ θα μας φτάσει πιο κοντά στο σοσιαλισμό. Αν έχουμε απαντήσεις σε αυτό, αν είμαστε πιστικοί για το αντιπαράδειγμα, αν είμαστε πιστικοί ότι μπορούμε να γενικεύσουμε το αντιπαράδειγμα, τότε σχεδόν δεν υπάρχει πάλι συζήτηση να κάνουμε, αλλά θα έχει το χώρο που του αναλογεί αυτή τη συζήτηση και δεν θα μονοπολεί. Κατά τη δική μου άποψη, και αυτό είναι πραγματικά η τελευταία μου κουβέντα, η νεολαία του κόμματός μας έχει τεράστια ευθύνη να έχει μια ριζοσπαστική ατζέντα για τα επόμενους μήνες και χρόνια. Μια ατζέντα που πάει στο βάθος της πολιτικής. Μια ατζέντα που πάει στο βάθος της ιδεολογίας του κυρίαρχου λόγου. Μια ατζέντα που χτυπάει ακριβώς αυτό που κρατάει την νεολαία μακριά από την πολιτική και τη συμμετοχή και μπορεί να το ανατρέψει αυτό. Μια ατζέντα που καταλαβαίνει ότι η υπόθεση του σοσιαλισμού είναι επίκαιρη, ακριβώς γιατί ό,τι και να λύσει να βρούμε για το βραχυπρόθεσμο, ό,τι και να κάνουμε σε μια κυβέρνηση αριστεράς, αν δεν το έχουμε αυτό, σίγουρα πολύ γρήγορα θα αυτό αναιρεθούμε και εμείς. Νομίζω η νεολαία του καινούριου κόμματος, πώς τα λέγεται, πολλές φορές μου δίνει εμένα την εντύπωση ότι δεν έχει καταλάβει πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ρόλος, γιατί το καινούριο στη σύλληψη πάντα πρέπει να έρχεται από κάτω και από νέους ανθρώπους που βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα, ακριβώς γιατί έχουν διαφορετικές εμπειρίες. Οπότε ο δρόμος είναι ανοιχτός, έχετε πολλή δουλειά να κάνετε, είναι μια δουλειά νομίζω που μπορείτε να τη χαρείτε, γιατί το βασικό σας μέλημα είναι να νομοποιήσετε την πολιτική σε μεγάλα στρώματα της νεολαίας και να αναδείξετε σε αυτή τη νεολαία ότι απλοί άνθρωποι, και να πω και εγώ κάτι για τη Ναόμι, δεν θα πω Κάμπελ, τη Ναόμι Κλάιν, ότι μπορείτε, ότι οι απλοί άνθρωποι ξέρουν ποια είναι τα προβλήματά τους, μπορούν να εκπονήσουν σχέδια για τα προβλήματά τους και μπορούν να δουν ότι αυτά τα σχέδια θα εφαρμοστούν όπως θέλανε και όχι αλλιώς. Σας ευχαριστώ πολύ.